να γίνει καλά το παιδάκι. Βέβαια. Και έχει τις ευχές και τις προσευχές όλων μας. Πάμε στα δικά μας. Ναι. Όχι, στα δικά μας είναι και αυτά, ανθρώπινα, είναι αλίμονο. Λέμε πάμε στα αμυγός αθλητικά. Τι έχουμε, υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις πολλές. Αύριο τι έχουμε. Ας θα ξεκινήσουμε, αυτά πρέπει να πάμε. Ναι. Ρετάκι μου. Τετάρτη. Τετάρτη, Πόλο. Ολυμπιακός Έγκεν. Για το Άιντον αυτό εκεί. 6 και 4 τον έχουμε περάσει στο Final Four. Στους 4, μπράβο. Ναι, Final Four, δεν είπα πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις αγγλικά, αφού δεν... Βέβαια. Yeah. Έχουμε περάσει στο Final Four. Η ομάδα μας έκανε μια προπόνηση, για μένα προπόνηση στα Αριστιβουλιαγμένη, 18 νικήσαμε. Κάτσε, πάμε και από εκεί. Ναι, τέλος πάντων και την Τετάρτη, τώρα τέλος πάντων, 6 και 4. Δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό, αλλά έχει ενδιαφέρον για εμάς Ολυμπιακούς το αίτητο. Και στις γυναίκες 8 η ώρα, την ίδια μέρα, Τετάρτη. Δηλαδή με ένα εστίριο, δύο αγώνες τα εκεί. Ναι. 6 και 4 το παίζουμε με την Έγκεν και ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 8 η ώρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Στις γυναίκες. Στις ώρα, ναι, ναι, μέσα στη θάλασσα θα πας. Στον Αφρό. Στον Αφρό. βέβαια, για τη μία ομάδα πάμε να την αποθεώσουμε για το τρέμπλ. Ναι. Έτσι, γιατί πρωτάθλημα κύπελο. Το τρέμπλ το έχει σίγουρα και πάμε και για το ευρωπαϊκό. Ναι. Έτσι. Και είναι οι γυναίκες θεωρούμε... Είναι ομαδάρα. Αυτή το Ολυμπια... η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή για μένα είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Μόνο και μόνο που από τους 13 παίκτες, οι 9, όχι, οι 10, 11, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν στην Εθνική. Όχι μόνο στις δικές μας εθνικές, παίζουν και στην Εθνική Ισπανίας και στην Εθνική... Ναι, ναι, ναι. Και στις άλλες εθνικές. Λοιπόν... Έχουν πολύ μεγάλο τερματοφύλακα, πολύ μεγάλο σεντρεφόρ. Όλοι τα μην πιάσω ένα-ένα και τους λέω. Ο Φουντούλης μεγάλος παίκτης. Να πούμε, ναι. Μεγάλος σκόρερ. Να πούμε Δελακάς όλοι αυτοί. Στις γυναίκες... Ναι. Στις γυναίκες είναι Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή. Δηλαδή μπορεί να γίνει... Ναι, στις Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή μπορεί την Κυριακή να έχουμε τελειώσει. Ναι. Το πιθανότερο. Και δηλαδή θα κανονίσει η Ασημάκη να τους... να το τελειώσει. Μετά, μετά πάμε Πέμπτη. Την Πέμπτη είναι το πιο σπουδαίο όσον αφορά εκεί. Γιατί μας έχουν στην μπούκα, ρε μάγκες. Πότε πάλι. Όχι. Ήσον αγώνα εκεί. Ναι. Δεν πρέπει να βρίζουμε, παράδειγμα, παίχτη. Ονομαστικά. Ονομαστικά, ναι, κάποιον. Ναι. Ή παίχτης είναι... Όχι, ονομαστικά. Σου πω εγώ τον Διαμαντίδη, ναι, παράδειγμα του Σκιάδη. Ναι. Που... γιατί υπάρχει μεγάλη ευαισθησία. Θα έχουμε προκρίσεις, γι' αυτό, ναι, τα λέμε, ναι, μάγκες. Ναι. Λοιπόν. Για να μας συμπορήσουν. Το τελευταίο παιχνίδι να είμαστε χωρίς κόσμο ή επειδή πιστεύω εγώ θα πάει στο 3-0 ή να μας τιμωρήσουν για την καινούργια χρονιά. Που θα γίνει πάλι κλήρωση. Πάλι κλήρωση. Η αξιόπιστη και θα βγει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε κεκλεισμένο. Μπράβο. Πώς γίνεται κάθε χρόνο η κλήρωση όταν είμαστε τιμωρημένοι και, είναι και, και, έχουμε, και βγαίνει αυτό το παιχνίδι πρώτο. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε. Δεν θα βρίσκουμε πρόσωπα. Τι είπα, θέλει προσοχή τα ονομαστικά, έτσι. Αυτό έτσι, που λέω. Αυτό που λέω. Μαντίδη, παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα δεν χρειάζεται. Οποιοδήποτε παίχτη. Μπορεί να είναι ο Αλβέρτη. Που είναι στο πάνω. Οποιοδήποτε. Τον υπουργό. Πώς να σου πω, τον υπουργό. Που. Εντάξει, ξέρεις. Ναι, και υπουργό, βέβαια. Οτιδήποτε. Το κοίτα να δει, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται. Καταλάβατε. Λοιπόν, μπορεί να είναι ο Αλβέρτη, μπορεί να είναι ο Διαμαντίδη, μπορεί να είναι ο άλλο. Οποιοδήποτε. Ξέρετε τι εννοώ. Αν θέλει κάποιο. Ο άλλος, ο φίλαθλος. Μπορεί να πεις κάτι για την ομάδα. Την, άλλο, το ονομαστικό χρειώνεται, ναι, ναι, έτσι. Και εννοείται, χωρίς λέιζερ, χωρίς τα διάφορα. Αυτά τώρα τα εύκολες εννοούμενα πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι μόνο με τον Ολυμπιακό τους πιάνει αυτή η ευαισθησία. Ναι, παιδί μου, επειδή τους πιάνει μόνο με τον Ολυμπιακό και μόνο με τον Ολυμπιακό γίνεται. Γιατί βλέπετε να γίνεται τίποτα άλλο με κανέναν, ναι. Μόνο με τον Ολυμπιακό τους έχει πιάσει πρεμούρα. Έτσι, γι' αυτό θέλουμε να προστατεύσουμε την ομάδα και τη σειρά των αγώνων και την έδρα μας πάνω απ' όλα, έτσι, που βασκίζαμε όλη τη χρονιά γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε το γάλα τώρα για να μπει νελίκι. Αυτοί τα ίδια θα κάνουν. Πάντα μια ζωή βαζέλια είναι. Προκαλέσουν, να κοιτάξουν, να κάνουν. Είναι, εδώ τα κάνανε όταν είχαν εισάξει η ομάδα, όχι τώρα που έχουν μικρότερη. Πάντα τα κάνανε. Γιατί το... εκεί δεν τους είχε πιάσει ευαισθησία στη λεωφόρο και στο κλειστό στο μπάσκετ. Δηλαδή, πότε θα σας πω το γυναικείο που βρίζανε εν χορό
Τον πρώτο του Ερασιτέχνη του Ολυμπιακού. Για ένα τέταρτο. Και τη χώρια τα πανώ. Ο ίδιος προπονητής ο Γκόντας ήταν, ναι, και ο, εδώ. Ήταν και εκεί και στη Λεωφόρο ο Γκόντας, ο διαιτητής. Προπονητής δεν έγινε ποτέ. Προπονητής είπα. Ναι, κατάλαβες. Α, εντάξει. Τι πρώτη φορά είναι. Ναι. Εγώ να δεις. Καλά που έχω και το τάκι με δύο. Εγώ να δείτε πόσες φορές θα. Δεν πειράζει. Ο ίδιος διαιτητής ήταν. Αλλά με διαφορετική ευαισθησία. Όταν είναι για δεύτερη φορά δεν προλάβανε να το πούν οι Αριανοί. Α, αν θέλετε να πείτε ένα κάτι, μπορείτε να πείτε το κλάψε κλάψε Διαμαντίδη να γυρίσει το παιχνίδι. Αυτό δεν δικάζεται. Να το ξέρετε. Αν θέλετε να πείτε κάτι. Κλάψε, κλάψε, Διαμαντίδη να γυρίσει το παιχνίδι. Δεν, αυτό δεν είναι ποινή, δεν είναι παρατήρηση. Εγώ νομίζω. Ναι, εγώ σε ρώτησα πάλι γιατί νομίζω ότι. Άκουσα άλλο, μωρέ. Νομίζω ότι είπες κλάσε, κλάσε. Κάνα φρύδι. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει. Κλάψε, είπα εγώ, τι θα άκουγες εσύ. Έτσι, υπάρχουν. Να βάλει το μυαλό σας να δουλέψει, άμα θέλετε. Δηλαδή να. Μπορείς χωρίς να βρήσεις να τον επικάρεις τον άλλον και να, είναι, να είσαι και αρκετά εύστοχος. Να πούμε για αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης. Έχουν μείνει 500 εισιτήρια. Τι μένει, σήμερα βγήκαν και έχουν μείνει 500. Θα φύγουν και αύριο. Φύγανε, ναι. Αύριο θα φύγουν σε 10 λεπτά. Εντάξει, όχι. Αύριο θα διατίθονται. Άμα σε μια ώρα φύγουν όλα. Ναι. Θα διατίθεται. Εντάξει, μην αγχωθεί ο κόσμος και τρελαθούν. Έχουν μείνει 600. Δεν αγχώνεται το κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν αγχώνεται. Καλά, όχι, καλά κάνετε να αγχωθείτε. Μην μείνετε κάποιο. Ένα μικρό καραϊσκάκι θα είναι το σεφ. Έχουν μείνει 600 εισιτήρια. Μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ αύριο και στα εκδοτήρια. Έτσι. Ωραία. Τα ξέρετε, στο σεφ. Δεν υπάρχει κανένα Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Θα το δείτε αυτό. Γελάει. Άσχετο, θα πούμε κάτι άλλο σε λίγο. Δεν υπάρχει κανένα Παναθηναϊκός όσον αφορά για να μας πάρει το πρωτάθλημα. Όλη τη χρονιά το έχετε δει. Εμείς που δεν πήγαμε. Ναι, υπάρχουν οι διαιτητές όμως. Υπάρχουν οι διαιτητές. Η τελευταία τους ελπίδα είναι εκεί. Ναι. Όχι η τελευταία τους, η μοναδική. Όπως ήταν πάντα. Την έχουν πάντα. Καμπάντζα. Τι έγινε, τα είδαμε και προχτές με τις κουμπάρες. Ναι. Τι έγινε, ρε κουμπάρι. Μαλώνατε για διαιτησία μεταξύ σας. Ναι. Τι, όλους ακούσαμε. Ευαίσθητο, ο σπίκερ. Ο σπίκερ πάλι για τη διαιτησία. Ρε σπίκερ, ρε Ιωάννου. Εντάξει, μεταδίδεις παιχνίδια του Ολυμπιακού, δεν σε έχουμε ακούσει μια φορά άλλες για διαιτησία. Γιατί ο άλλος. Και έχουν γίνει κλίμα. Ο άλλος εντάξει, καλά κάνει και τα κάνει. Ναι. Ο άλλος τα λέει. Τα λέει όταν είναι για λοιπόν. Η Χατζη Γεωργίτσα, τα λέει και τα παραλέει. Όταν γίνει καμιά σφαγή, κάθονται και τα λένε. Όταν γίνεται σφαγή για τους άλλους, ούτε δείχνει το replay τηλεόραση και λέμε άλλα αντάλλον. Τέλος πάντων. Να πούμε για το γελίο. Ευαισθησία. Ναι, να πούμε για το γελίο της υπόθεσης. Ο Ιτούντης και ο Μπράντοβιτς. Ναι. Χαίστηκε η φοράδα σταλώνει. Όχι, στον έρωτα. Χαίστηκε η φοράδα σταλώνει και πέντε παίκτες του Ολυμπιακού παίζουν στην Ευρώπη. Και ένας προπονητής. Δηλαδή, άμα να το πούμε πώς το λες, Τάκη, αυτά που λέγαμε πριν. Δηλαδή, να ακούσει κάποιος, θα νομίζει ότι εκεί στο Βερολίνο είναι ο Ιτούντης και ο Μπράντοβιτς. Χαίστηκε η φοράδα σταλώνει. Ότι είναι ο φαλός της γης ο Ιτούντης και ο Μπράντοβιτς και όλοι οι άλλοι τίποτα. Ακούστε τα τίποτα. Εκτός τον Ιντούντι και τον Ομπράντοβιτς, που δηλαδή ήταν οι πιο καραγκιόζοντες της Ευρωλίγκας με αυτά που κάνανε και με τις φιλίες τους, αυτά του κόλλου τους κουμπαριές. Ναι, έτσι, ναι. Υπήρχε, ακούστε άντε τώρα, υπήρχε. Άντε. Ένας προπονητής, ο Μπαρτζόκας, Έλληνας προπονητής κι αυτός, έτσι. Που είχε μια ομάδα με το τρίτο μικρότερο μπάτζετ, το τρίτο τάξη μπάτζετ όσον αφορά τις ομάδες που αγωνιζόντουσαν εκεί. Υπήρχαν από τους νικητές, υπήρχε ο Χάιντς και ο Τεόντοσιτς. Στον Ταλαβέρ εκεί, στο Βερολίνο, η ίδια διοργάνωση είναι. Νεύρε και ο Ιτούδης και ο Μπλάντοβιτς που είναι, αλλά υπήρχε ο Χάιντς, υπήρχε ο Τεόντοσιτς. Στους άλλους υπήρχε ο Σλούκας και ο Άντιτς. Και ο Άντιτς. Στην τέταρτη ομάδα, ο MVP που το για μας. Όχι το καλύτερο σέντερ της Ευρώπης. Ναι, και ο MVP, άλλο ναι. Που κάνατε τον Ντεκολό. Ποιον είναι Ντεκολό, τον είδαμε τον Ντεκολό στην τέταρτη περίοδο. Ναι. Που του είχε φύγει το σκατό. Που θέλατε, τέλος πάντων. Παίζει και ο Μπουρούσης, άλλος παίκτης του Ολυμπιακού, έτσι. Αυτά δεν είναι. Δεν πιάνονται αυτά. Ο Ιτούδης και ο Μπλάντοβιτς. Ναι, αυτοί. Να πούμε ότι έλειπε ο Ολυμπιακός. Και χορεύαν τα ποντίκια. Τα ποντίκια της ΕΚΑ είναι. Όλοι τα ποντίκια, τι είναι. Όλα τα ποντίκια. Εάν ήταν ο Ολυμπιακός χτες εκεί με τον Γιάν και τον Λοτζέσκι να είναι από υγεία καλά, ο Ολυμπιακός θα πάνε το Ευρωπαϊκό.
Ρε, μόνο τον έφηβο να βλέπατε. Δεν υπάρχει αυτό που σας λέω. Τον έφηβο. Σας λέω. Γιατί δεν το ξέρουνε. Ναι. Δεν το ξέρουνε. Το λέγανε αυτούς που δεν το ξέρουνε. Ναι. Τους αντιπάλους. Ολυμπιακοί το ξέρουν. Ή δεν φάνηκε αυτό που έχουμε κάνει στη μεγαλύτερη, στην ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη και μιλάω για την Τζεσεκά, τη φετινή πρωταθλήτρια που το πήρε. Πόντι, έτσι. Αυτό που τους έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην Τουρκία, δεν φάνηκε στο παιχνίδι. Έχει μείνει βίωμα. Ποια παιχνίδι, τρεις φορές το έχουμε κάνει. Τρεις φορές το έχουμε κάνει. Και την παίξε στο ημιτελικό. Ναι, τρεις φορές. Δηλαδή καταλάβατε, είδατε πώς έχουμε καταντήσει. Άλλες καλές, ομάδες μεγάλες, έτσι, με μπάτζετ και τέτοια, όχι τώρα με εσάς. Πώς έχουμε καταντήσει. Αλλά και εκεί. Είναι και ψιλοκανονικές οι διαιτησίες, δεν είναι που θυχτήκαμε. Λέει τι γίνεται, να ακούσετε τον Ομπράντοβιτς και τον Ιτούδη να μαλώνουν για διαιτησία. Πρώτη φορά σας άκουσα να μιλήσετε. Ρε την Μπατζάρα, ρε Μελιτζάνα, τι έγινε εκεί πέρα. Μελιτζάνα. Αυτός που το κάνουμε εμείς Μελιτζανοί, όποτε παίζει μαζί μας. Α, ναι. Τι έγινε ρε, χωρίς τον Φάρο. Δεν παίρνουμε τίποτα, ε. Δεν μπανάκι. Καλά σας τα πω για τζόγκλα. Μου δίνανε και εμένα 45 εκατομμύρια μπάτζετ και ας σου έλεγα εγώ τι ομάδες θα είχα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μάγκες, γελάει. Θα πάμε και στο κάθε πικραμένο. Κάτσε ένα λεπτό και πάρω ένα τηλέφωνο. Πού είναι να πάρω. Να πάρω. Εγώ κάτσα πάρω να και εγώ. Να δώσω 15 και 80. Πάρω και εγώ. Θέλω να συνεισφέρω. Ε, να... Α, πάρω εγώ. Ναι, να μην χρεώνομαι εγώ. Ναι. Τι θα πεις, δύο θέλουμε, ένα εσύ να εγώ. Ναι. 15 και 80 έχω, δεν έχω παραπάνω. Έλα. Ποιος είναι. Ναι, καλησπέρα, Ταρτελαμπού. Τι έγινε. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Δύο θέσεις θέλουμε, ρε. Ναι. Σιγά μην έρθουμε να σας βλέπουμε, ρε. Δύο θέσεις έτσι για να σας ενισχύσουμε. Ναι. Γράψε, Τσουκαλάς Παναγιώτης. Άκης Βαρδαλάκης. Και να αφαιρεθούν. Αφαιρέστε τα τον Βλαχοδήμο. Μπράβο, μωρή, μην δίνω και τα 15. Από αυτά που μας ορκάνε... Απάρνε κι άλλοι Ολυμπιακοί, εμείς θα ορκέστε, απάρνε κι άλλοι Ολυμπιακοί. Θα δούμε τώρα σε λίγο πόσα έχετε μαζέψει κιόλας. Να δούμε πόσα... το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τη δήλωση του Προέδρου του Παναθηναϊκού. Γελάω ακόμα, κοιτάξτε τη. Κοιτάξτε τι. Κάτσε, μιλάω με τους ανθρώπους. Καληνύχτα, πες. Καληνύχτα, Αρδελαμπού. Άντε, καλό μάζεμα. Καλό σημάζεμα. Μα, κοιτάξτε τη δήλωση. Αλλάξανε τα μαθηματικά, αλλάξανε, αλλάξανε. Γιατί έχουν συμπληρώσει τίποτα, ό,τι θέλει λέει και ο άλλος. Ναι, 500... 135, εντάξει. Ναι, δηλαδή κάτσε ρε παιδί, έπρεπε να πει 500.000, 135 ευρώ. Και είπε ο άνθρωπος την αλήθεια, ε. Ποιος έλεγε. Τη δικιά του αλήθεια. Τι αλήθεια πει, τη δικιά του αλήθεια. Ναι, η δικιά του από αλήθεια. Αυτές που κάνει δηλώσεις, που όλο γράφει, ωραία, δώσε, ανακοινώσεις. Ωραία, με 500.000, 135.000, με 500.000, 135.000, τι παίρνετε. Ρε τα τελαμπού, ρε δεν ξέρετε να πείτε να προφέρετε τα νούμερα. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει γήπεδο, σας το λέω εγώ μέσα. Ακούστε τώρα. Γιατί υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Το μισό γήπεδο, το μισό θα αλλάξουμε, λέει κάτι καθίσματα, φέτος το καλοκαίρι. Τα άλλα είναι το άλλο καλοκαίρι. Ρε. Εκείνο το καλοκαίρι. Τι δω... Ποιο. Εκείνο το καλοκαίρι. Τι δω λέμε. Που ήταν εκεί ταινία, ένα πρωινό. Καταρχήν, σαν πρόεδρος του Παναθηναϊκού, πάει εκεί και κάθεται με τον Ρουμάνο και την άλλη εκεί, πώς τη λένε. Ποιος είναι ο Ρουμάνος. Πώς είναι αυτό το παιδί. Ουγγαρέζο. Πώς. Ουγγαρέζο. Ρουμάνο, ωραία, και Ουγγαρέζο. Ε, τι Ρουμάνος, αφού είναι το επιθέτε το έτσι. Α, τα άλλαξε. Τι τα άλλαξε, έτσι είναι. Τέλος πάντων, εγώ τον Ρουμάνο νόμιζα ότι ήταν. Τέλος πάντων. Εντάξει, Ρουμάνο. Ωραία. Έπρεπε να πάει εκεί και να πει, κύριε, πώς σε λένε, Ουγγαρέζο. Ναι. Ναι. Κύριε Ουγγαρέζο, πρόεδρος Παναθηναϊκού ήρθε εδώ να βγάλει μια επιταγή από τα 12 εκατομμύρια που θέλουν να μαζέψουν. Πάρε τα 5, ρε παιδί μου. 5 εκατομμύρια 150.000, ναι. 850. Ναι, πώς θα είπε, μπορεί, τη δήλωση που είπε. Δώσε 5 εκατομμύρια 135, 136.000. Ναι. Όχι, αυτό βγαίνει σωστό. Αυτό σωστό, ρε. Ναι. 500.000 κάτω 36. Ναι, αυτό. Κάνε κάτι, ρε παιδί μου. Δεν πάει με άδεια χέρια στο σπίτι σου. Ρε, πώς το πες, τι άδεια χέρια. Άδεια τσέπες εννοώ. Μπορεί να πιάσει τίποτα. Σιγά μην έχει άδεια χέρια. Το δούλευα, πάει σύννεφο. Καταρχήν, μεταγραφές δεν κάνετε. Μια χαρά. Μια χαρά, όχι, ρε. Γιατί.
Μια χαρά, να κάνουν. Έχουν το Σαμασόνι που βρίσκει τρύπες στην ομάδα. Σα έχει μαγειρέψει. Για ύποπτο εγώ αυτό. Τι είπα, παντελόνι σα. Δεν θα στα λέμε εμεί. Ακούστε, εμεί σα τα λέμε. Δεν θα σα. Θέλουμε μόνο εμεί να σα κάνουμε κοροϊδό. Δεν θέλουμε άλλοι. Έρχονται τώρα κάτι Ιταλό και σα έχει πιάσει κοροϊδό. Όλο τρύπε βλέπει στην ομάδα. Καλά κάνει και βλέπει τι τρύπε. Αλλά όχι μόνο στην ομάδα, γενικότερα βλέπει τρύπε. Αλλά βλέπει τρύπε. Δηλαδή βλέπει τρύπε εκεί που είσαστε όλοι μαζί. Όλο τρύπε βλέπει. Βλέπει και τρύπε στην ομάδα. Τι οποίε τη δημιουργεί αυτό εκτό τη δική σα τρύπε. Δημιουργεί και άλλε για να σα φέρει και άλλου παίκτε. Μάνατζερ είναι. Λοιπόν, είδαμε τώρα τι είπε ο πρόεδρο Παναθηναϊκού. Τώρα θα δούμε. Αυτό που είπε, εγώ νόμιζα το λένε Ρουμάνο τον άνθρωπο, τέλος πάντων Ουγγαρέζ να το πω. Αφού έτσι το λένε τώρα. Εντάξει, πού να ξέρω εγώ. Δεν έχει όνομα, ούτε είναι από πού είναι ο άνθρωπο. Είναι το τούνι, δεν είναι καταγωγή. Α, δεν είναι από πού είναι. Καταγωγή. Α, δεν είναι καταγωγή. Μαγιάρος είναι. Ξέρω εγώ, τι είναι. Μαγιάρος, τι Ουγγαρέζ. Ωραία, ρε, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν κολλήσουμε τώρα εδώ πέρα. Είπαμε, ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη δήλωση. Το επίθετο είναι. Του αυτονού, του Ουγγαρέζου. Α, μπράβο. Λέει, θα δούμε πώς χτίστηκε η λεωφόρο. Καταρχήν το 22 λέει μαζευτήκατε εκεί, πήρατε τα λαθρέα την περιβόλα και ωραία. Η πρώτη ήταν το 28-6.000, τέλος πάντων δεν μας έδωσε. Ναι, τι λέει. Πάμε σε αυτό που είπε. Θα δούμε και βίντεο από την ένδοξη ιστορία του Παναθηναϊκού. Μέχρι εκεί δεν μιλάω, λέω συχτήρια στο πούνε. Που χάρηκαν οι Παναθηναϊκοί και αυτό έκανε υπομονή. Ναι. Ασυχτήρι, δικό του θέμα είναι. Τι υπομονή αυτό. Αλλά. Η όβιο. Αλλά. Όταν είπε ότι χάρηκαν και όλοι οι Έλληνες, μου την έδωσε. Πάμε να δούμε την έδωξη ιστορία του Παναθηναϊκού. Ε, όχι. Τι είναι πάλι, τι έχεις κανονίσει. Θα δεις ποια έδωξη ιστορία που είπε. Η Δέσποινα είχε όμως και... Ένας εγώ κάτι να πέφτα να με θάβανε εκείνη την ώρα. Άκου χαρικά μου. Το πληρώσατε και θα το πάρετε. Μην στεναχωριέστε κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου. Για να σου πω. Το πληρώσατε, το ξαναλέω. Αυτή είναι η ένδοξη ιστορία του Παναθηναϊκού που εσάς το έχετε και για ότι κατόρθωμα πήγαμε. Με τη συμμαχία τι έγινε, Ρετάκη. Με τη συμμαχία, ναι. Εκεί με τους φίλους. Ναι. Τι έχει γίνει, δεν σας τα λέγαμε από εδώ, πάτε καμαλιοκούβαρα πάτε. Βρίσιμο πολύ πάει, έτσι. Τι? Πολύ βρίσιμο μεταξύ ρε, τους. Κοίτα που θα πάει η συμμαχία. Για τα λεφτά, εσείς. Ο άλλος, για τα λεφτά, πρόδωσε το Χριστό. Και εσείς πιστεύετε για φιλίες και τέτοια. Τώρα, τι δείτε. Πρώτε μαγείρεμα, εσείς οι παοκτζίδες. Ο άλλος, τι από λέει. Τον άλλο τον τίγρη, τρώτε μαγείρεμα. Να σας πω ποιος με τον Μπουμπούνα που είχε 10 πρόσωπο. Να σας πω ποιος θα βγει δεύτερος. Για να τελειώνουμε. Όχι, δεύτερος. Μην τους πεις, να έχουν αγωνία. Μην τους πεις. Μην τους πεις. Όχι, θα το πω, ρε. Όχι, μην το πεις. Γιατί. Έτσι, να έχουν ωραία, αγωνία. Δεν το λέω. Δεύτερος θα βγει ο Παναθηναϊκός. Καλά που δεν το πεις. Δεύτερος θα βγει ο Παναθηναϊκός. Μην έχετε αγωνία. Λοιπόν. Σας έχουν μαγειρέψει καλά. Άλλος τι είπε ο Μπουμπούνα, ο κλόουν του Μπορά. Ναι, τι είπε πάλι. Α, καταρχήν. Δεν τα ξέρεις. Κάτι έμαθα, αλλά δεν θέλω να σου είπε εκεί στο περιοδικό. Μόνοι του ανθρωπάκι. Μόνοι του. Ναι. Δήλωσε στο περιοδικό του ΠΑΟΚ. Μόνοι του τώρα, δηλαδή. Ο ίδιο κάνει τις ερωτήσεις, ο ίδιο δίνει τις απαντήσεις. Ακούς εσείς οι οπαδοί. Λέει δεν κατέβω, λέει του χρόνου. Να και άμα κατέβει, να και άμα δεν κατέβει. Ναι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν θα κατέβει γιατί δεν θα γίνουν δημοκρατικές εκλογές για την ΕΠΟ. Και δημοκρατικές. Αυτοί λένε ότι πάνε και πιάνουν τις ενώσεις και τέτοια. Ναι, που ζάχνουν και αυτά. Ναι, όχι, πάνε και πληρώνουν. Και από ό,τι διάβασα εδώ πέρα μια μέρα που μπήκαμε με ένα φίλο μου.
Δεν ξέρουμε για τα λεφτά εσύ, που βάζουν και πίσω. Ξέρουμε τι λεφτά είναι αυτά. Εσείς τι... Εκεί τα διάβασα. Εμείς τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε μπαλίτσα και από εσάς. Τώρα τι ΕΠΟ μας σαμπουνάτε. Ναι. Έτσι δεν λέτε ότι ναι, διαβάζουμε. Ένα λεπτό. Διαβάζουμε ότι δίνετε λεφτά να πάρετε την ναι, ΕΠΟ και τέτοια. Ναι. Ναι. Δώστε όλοι και λεφτά και στις ομάδες σας. Δεν μας νοιάζει. Δεν πάρετε καμία μεταγραφή, ρε. Ρε δεν μας νοιάζει η ΕΠΟ που δεν ξέρουμε. Εκεί πέρα είναι δημοκρατικές οι εκλογές, έτσι δεν είναι. Εμείς υποστηρίζουμε κάθε δημοκρατική διαδικασία. Βγάλετε λεφτά από τις τσέπες. Κάθε δημοκρατική διαδικασία να γίνει, ούτε μας νοιάζει ούτε οτιδήποτε. Ναι. Αλλά δηλαδή μόνο η ΕΠΟ. Οι άλλες οι ομοσπονδίες είναι όλες καλές, είναι άγιες. Οι άλλες άγιες, ας πούμε. Η ΕΟΚ είναι άγια. Του Βασιλακόπουλου. Ναι, 150 ναι, χρόνια πρόεδρο. Η ΕΠΟ έχει αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει αλλάξει 5 φορές. Και μία τώρα φέτος 6. Ωραία. Η ΕΟΚ. Άγια. 105 χρόνια ο ίδιος πρόεδρος. Ο ίδιος πρόεδρος. Δεν υπάρχει εκεί θέμα, τίποτα. Γιατί γίνονται και όλα. Ρώτησε τους Αριανούς. Όλα σου πω, επειδή είναι όλα καλά καβωμένα. Άσε ο Ολυμπιακός, εντάξει. Φωνάζει ο Ολυμπιακός, μια ζωή φωνάζει με αυτούς. Οι άλλοι δεν υπάρχουν είναι ανύπαρκτοι. Έτσι κάτι κάτι ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν πουθενά ούτε σε μπάσκετ ούτε τίποτα. Ο Άρης που έχει και μπασκετική ιστορία. Επειδή τόλμησε να κερδίσει δύο φορές το χάλι αυτό, όχι τόλμησε, στα ίσα τους κέρδισε, απλά δεν άνοιξε τα πόδια. Και όχι μόνο αυτό, δεν ανέχτηκε και αυτά τα καραγκιουζιλίκια του Διαμαντίδη, βγήκανε να τους δικάσετε όλους. Ποιον, τον Άρη, που αν μη τι άλλο, έχει μια μπασκετική ιστορία, τουλάχιστον τον μπάσκετ μπορεί να μιλήσει κανείς, και ειδικά εσείς. Και ειδικά ο Πεδουλάκης, που δηλαδή τι πήγες να τους πεις των ανθρώπων και μου κάνεις και χειρονομία. Έτσι τον έχουν κάνει αυτοί και ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Πεδουλάκης μου, υπάρχει προπόνηση Πεδουλάκης μου, δουλεύουν τώρα. Πάμε παρακάτω. Και έχουμε τον Κλέον και λέει ο Κλέον δεν θα. Τι? Και το επόμενο πρωτάθλημα θα κάνουμε. Να και άμα κατέβετε, να και άμα δεν κατέβετε. Ρε μπουμπούνα. Ρε μπουμπούνα, άκου τώρα για να δεις, για να καταλάβεις τώρα γιατί με ποιο άνθρωπο μιλάμε. Ναι. Βγαίνει. Λέει δεν παίρνω χαμπάρι εγώ από παντού και τέτοια. Από παντού. Ναι. Από του δικού του. Ναι, ναι. Δεν παίρνω χαμπάρι εγώ και λέμε μπράβο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λέμε όλοι εμεί μπράβο, βρέθηκε επιτέλου ένα άνθρωπο να πάει μπροστά τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που δεν θα κάνουν κουμάντο οι οπαδοί, ο κάθε Μπεκρής και ο κάθε. Αυτοί, όλοι. Τέλος ναι. πάντων, αυτοί εσείς που είσαστε, ναι. δεν θα κάνουν, θα πάει μπροστά ο ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι, δεν θα και εμείς εδώ. Ναι. Πρωτού ο Αλέκτορ να λύσει τρεις, ναι. φίλος με τους οπαδούς. Ποιους οπαδούς που έχουν εξευτελίσει τον ΠΑΟΚ μαζί με σένα δηλαδή. Όλοι εκτός όσοι από την Ελλάδα. Ναι, εκτός την Ελλάδα. Εντάξει, εμείς για την Ελλάδα ενδιαφερόμαστε. Αλλά λέμε για τα δικά σας για να ξέρετε που έχουν αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Έχετε εξευτελίσει τον ΠΑΟΚ. Α στην Ελλάδα, να μην πούμε για την Ελλάδα. Δύο φορές δεν έχετε μπει. Και τον ίδιο. Και τον ίδιο ναι. Ο ίδιος είναι εξαρτηλισμένος από μόνος του. Ναι, όχι, πήγε να τους βάλει χέρι, ρε. Ναι, πήγε να τους βάλει. Καλά, και αυτά το είναι. Καλά, τώρα η τσίπα είναι για κάποιος που είναι ακέραιος απόψη του. Με αυτός την Ντόρμουντ τώρα και με την Πρίζ. Ναι. Ξευτηρίσατε και την ομάδα σας και αυτόν που πήγε να σας βάλει χέρι. Και μετά. Και λέω και εγώ τώρα αυτός ο Σαββίδης που είναι τόσο κάθετος με τους οπαδούς και τέτοια που λέει εγώ θα κάνω το κουμάντο μου. Και σωστά τα έλεγε. Ναι. Κολλητά, κολλοτούμπα, πιο επαναστάτης και από τον επαναστάτη. Και από τον Κόλλου. Με τους επαναστάτες του Κόλλου μου κάνει τον επαναστάτη και αυτός. Λοιπόν, δεν έχει. Εμείς με αυτόν τον άνθρωπο ή με αυτό το σωματείο δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Ευεργεσία θα προσφέρεις, να τσακιστείς, να φύγεις μετά, και εσύ. Ναι. Ξεχνάμε και το τρίτο. Ναι. Πάει στη γιορτή του ΠΑΟ ναι. και λέει θα πάμε να τους. Ναι. Πόσο είπε μόνο, να ναι. τους. Ναι, ναι, ναι. Τιμωρήσουμε. Τι να τιμωρήσουμε. Ναι, και εμείς επιτέλους. Να φύγουμε. Να έρθουν να μας τιμωρήσουν. Να έρθουν οι τιμωροί. Αν τρώγατε 5 στο πρώτο ημίχρονο και 5 στο δεύτερο. Λοιπόν, λέμε να, δούμε, ώρα... να δούμε τον τιμωρό. Ναι, τον τιμωρό. Πού σε τιμωρέ. Και μετά από μια ώρα τι είπε. Τι ήταν εδώ από κάτω τη μόρα, στο ναι. γραφείο. Λέω, έτσι θα τιμωρήσετε. Αχ, κάτσε ρε, πονάζε. Και μετά. Πολύ τιμωρία. Πω τι τιμωρία έχουμε φάει. Δεν κατεβαίνουμε. Μας έχετε απομυζήσει. Δηλαδή ο κάθε Ολυμπιακός θα την πολύ τιμωρία και τρεις κουτάλιες της σούπας. Έτσι, πολύ τιμωρία. Δηλαδή να πνιγείτε εκεί. Δεν καθίστε ρε Ολυμπιακοί κι εσείς που θέλουν οι άλλοι να μας τιμωρήσουν.
Και μετά. Δεν ήρθε. Θα κατεβαίνει. Έχει και ένα γιο. Ναι. Ναι, μακάρι να το έχει. Μια κόρη. Μια κόρη. Όχι, γιο. Όχι, άμα μου βγάζει το Twitter και μετά κάνει κολοτούμπα και το κλείνει, είσαι κόρη, δεν είσαι γιο. Γιατί τι είπε. Άκου να τα ακούσει και ο κύριος Κοντώνης. Τι ήταν το tweet. Το παίζαμε λέει 12 με 11 γιατί. Ε. Ναι, 10 εναντίον 12. Και πιάνει και στο στόμα τον Πανιόνιο και λέει. Βρίζει τον Πανιόνιο, μην το πούμε εμείς από εδώ. Και τον εγγράφουμε και στα τέτοια μας, τα φρύδια μας τα δυο. Και λέω, τι έγινε, αυτή δεν είναι φίλη με τον Πανιόνιο. Που και κάνουν και αλλαξοκολλίες μεταξύ τους οι οπαδοί και τέτοια. Ο επενδυτής είναι άλλο ταλαβέρι. Τέλος πάντων, εκεί δεν υπάρχει τίποτα, ο καθένας. Αλωνίζει, γράφει ότι γουστάρει, αν γινόταν αυτό. Α, έχουμε και για μια εγκληματική οργάνωση. Ναι. Έναν. Που το φιλάτε το όνομα, το ξέρουμε εμείς το όνομα. Σαν κόρη οφθαλμού, ενός που ήταν στο εκβιαστή. Και. Πώς τι άλλο. Τέλος πάντων, εγκληματική οργάνωση για εκβιασμούς, για εμπόριο ναρκωτικών, για τοποθετήσεις βομβών μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο αυτό. Σχετίζονται και με το ποδόσφαιρο αυτό. Οι κάποιες εκρήξεις βομβών και κάποιες ανατινάξεις αυτοκινήτων σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Το ένα ήταν στη γυναίκα του Λουτσέσκου, το άλλο ήταν στο αυτοκίνητο ενός μάνατζερ, ενός παίκτη που θέλατε να τον απειλήσετε. Έτσι δεν είναι. Τι έγινε, ρε Λουφιάνη, δημοσιογράφη. Τα ίδια έχουν κάνει και στον Τόνι. Ρε Λουφιάνη, δημοσιογράφη, τι έγινε, εδώ δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Τίποτα. Ρε Λουφιάνη, που έρχεται η ώρα σας, θα έρθει η ώρα σας. Μην νομίζετε, δεν θα την έχετε πάντα αυτή την αβάντα. Που θα σας πετάξω να παίξω με τις κλωτσές. Και δεν το λέω, θα έρθει η ώρα σας σε σχέση με τους συναδέλφους σας. Αφήστε μας εμάς. Οι ίδιοι οι συναδελφοί σας θα σας κυνηγήσουν. Που τρώτε ψωμάκι εις βάρος τους. Βρώμικο ψωμί. Έλα, τι μήνυμα. Εδώ. Α. Και να πάμε σε τηλέφωνο. Ο Χλωτάπητας από τον ναό μόνο έχει 500.000. Έχει 535.000. Μπράβο, ρε. Αλαφούζε. Ναι, άκου, άτσα που. Το κρύο να το επαναλάβω, να το καταλάβω. Ναι. Άκου, αλαφούζε επενδυτή του Βόλου. Ο Χλωτάπητας έχει 535.000. Όπως το πες. Πάμε να κάνω. Ρε παιδιά, πέναγα έξω από το Sky και στο φανάρι είναι ένας που καθαρίζει τα τζάμια και τα λεφτά τα βάζει σε κουμπαράκια το γήπεδο. Πάει και από τις δύο μεριές ή είναι με το ένα χέρι. Ο Γιατζόγλου. Όχι, έχουν βελτιωθεί τα βαζέλια για να προλαβαίνουν. Δηλαδή. Α, ναι. Δεν είναι, είναι. Δηλαδή, σε αυτά είναι μπροστά. Λέει για να σε δω. Ναι. Λέει έχεις μακριά χέρια. Ναι. Λέει τι για μπάσκετ, όχι, όχι λέει για τα φανάρια. Για πάμε. Για να μπήκε και από την άλλη. Ναι, πάμε. Ο Γιατζόγλου είπε την αλήθεια. Και οι Λιβανιστές θέλουν τον Ιτούδη στο NBA. Τότε ο Μπατζέκα πού πρέπει να πάει. Στο NBA. Ναι, στο NBA. Πάει τούτη στο NBA, όπου λέει πορτοκαλάδες και κοκακόλες. Αφήστε τα λόγια και στείλτε κανένα φράγκο να φτιάξετε το εξωτερικό μας. Τι λέμε, ρε. Δεν τα είδατε εδώ live που πήραμε. Εκεί έχουν φάει και πεντάρα. 5-3 τους έχουμε νικήσει σε κύπελο. Με το σιδέρι. Ρε Άκη, λες στο Skyz διανέβουν λεφτά για το γήπεδο. Ποιος ο? Στο Skyz διανέβουν λεφτά για το γήπεδο. Ναι. Αυτό και μόνο είναι. Έλα. Μεγάλη προσοχή, Μάκη, στην Πέμπτη στο σεφ. Μας την έχουν στημένη. Είναι χάλια από πάνω, τους καθαρίζουμε σκούπα. Άκη, πέσε ότι είσαι από την Κάντανο για να ναι, πάει για ύπνο η κόρη μου. Αύριο που έχει γενέθλια, να τη χαίρεσαι, ευτύχη μου. Από την Κάντανο, να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι, ευτύχη μου. Πόσο χρόνο είναι, δεν μας είπε. Ναι, μικρό. Κάνα 15 είναι, όχι ξέρω. Ναι, μικρό είναι. Άμα είναι του ευτύχη του Κουρμουλάκη. 15 χρόνο τι είναι. Κάντανο, δε. Η μαρτυρική. Δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Κολογερμανή. Δύο φορές, μα από θεμέλια. Από θεμέλια, ναι, δύο φορές. Τους την κάναμε. Λέγανε ψέματα, σαν τα βαζέλια κι αυτοί. Κι αυτοί. Hey, 25, αυτό, ρε, είχαμε φάει 35 άτομα. Ένα όπλο τους πήραμε από τους Γερμανούς και φάγαμε άλλους 35 με αυτό το όπλο. Έτσι. Και οι Γερμανοί λέει 5 άτομα, τα καλά του Βάζελου. Ναι. Φίλοι, είσαστε στην επικοινωνία σας το ίδιο. Γκέμπελς. Εσές, μπάλα. Όλοι τα ίδια. Να τη χαίρεσαι, ευτύχη μου, πολύ χρόνο. Να τη χαίρεσαι την κουκλάδα σου. Και από τον Τάκαρο. Να πούμε τώρα που πέσαμε στα χαιρετίσματα. Στο... Επειδή έχω πάει σε αυτό το χωριό, δεν παίζεται, είναι άστο. Μάγικο. Στο Δημήτρη. Όλη Κρήτη, βέβαια, όλη η Ελλάδα. Αλίμον. Στο Δημήτρη το Γούση από τις Παπαδάτες, της Πρέβεζας και στον Ηλία το φίλο μου από την Έγινα.
Έξι χαιρετίσματα και εσύ από τον Λιάκο. Μας περιμένει. Γεια σου, Λιάκο. Μας περιμένει. Ναι, ο Λιάκουρας. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε. Έχουμε διάλειμμα, πάμε στις γραμμές κατευθείαν. Πάμε στα τηλέφωνα. Λεφτά, παιδιά, να μαζέψουμε. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Χαρά. Ναι, ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι, μια χαρά. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου. Κωνσταντίνος από Παλό Φάντηρο. Κάτι γιατί θα τρέπω και στη τηλεόραση που θα πέρατε. Κωνσταντίνος από Παλό. Εγώ θέλω, παιδιά, να σας πω το εξής. Σε αυτές τις εποχές που ζούμε, δύσκολα για την Ελλάδα, να τονίζετε πόσο σημαντικό είναι η διοικητική σταθερότητα. Βέβαια. Που παρέχει αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης. Σωστό. Στα 48 μου χρόνια έχω ζήσει τον Ταϊφά, άρχινα τότε. Έχω ζήσει τη Λέλαπα του Κωστά, όλοι την έχουμε ζήσει. Του Σαλιαρέλη, που εκεί ο Ολυμπιακός δυστυχώς δεν είναι η ομάδα που γνωρίζουμε όλοι. Οφείλουν λοιπόν τα σημερινά παιδιά των 25-26 χρονών που τότε δεν καταλαβαίνανε. Έτσι δεν είναι, δεν καταλαβαίνανε, ναι. Και δεν έχουν τι να κάνουμε. Πόσο σημαντικό είναι η διοικητική σταθερότητα που δίνει αυτός ο πρόεδρος. Και το λέω γιατί ακούω νεότερους που λένε: έλα μωρέ τον έτσι και δεν βάζει χρήματα γι' αυτό. Δεν άντε, πειράζει. Ναι. Παίζουμε την τσέπη του. Η δική του αυτά μπορεί να βάλει και βάζει σε μια εποχή που δες τι γίνεται σε διπλανό. Γιατί το είδα λίγο. Βγήκε σε έρανο. Βγήκε σε έρανο να φτιάξει γήπεδο και πολύ σωστά έβαλε τα στο κάτω. Άμα είσαι πρόεδρος και από κάτω έχεις αυτά που πρέπει να έχεις. Βγαίνεις και κύριε σαν πρόεδρος δίνω και 5 και 6 εκατομμύρια και 1 και 2. Και κάθεται και μαζεύει χιλιάρικα. Όχι χιλιάρικα. Χιλιάρικα, τι μαζεύει. Δεν ξέρω τι μαζεύει. Χάλια χιλιάρικα, ό,τι μαζεύει μπορεί να μαζεύσει. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που λες, Κωνσταντίνε. Σίγουρα είναι σημαντικό να υπάρχει διοικητική σταθερότητα, έτσι, σε κάθε ομάδα. Πόσο... Αυτό υπάρχει μόνο στον Ολυμπιακό. Υπάρχει αυτό καταρχήν επειδή είναι Ολυμπιακός. Μόνο στον Ολυμπιακό ισχύει αυτό. Δεν είναι ο Αλαφούζος που συνδικάστηκε τον Ολυμπιακός και μετά γίνει Παναθηναϊκός. Να σου πω κάτι, γιατί έχουμε ό,τι μας αξίζει. Ναι. Έτσι, συμφωνείς εκεί, έχουμε ό,τι μας αξίζει, δεν μας έχει χαριστεί τίποτα, ακόμα και τους προέδρους που έχουμε, αυτοί μας αξίζουν. Και αυτοί αξίζουν και στον Ολυμπιακό. Και πόσο μάλλον, αλλά αυτό, η διοικητική σταθερότητα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν γίνεται σε καιρό κρίσης. Σε πτωχευμένη Ελλάδα. Σε πτωχευμένη Ελλάδα. Σε πτωχευμένη Ελλάδα, παιδιά. Έχει εγώ αυτό, ναι. Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Στις συγκυρίες που ζούμε, ναι. Γιατί δεν είναι οι υπεραστήριοι Ελλάδες που ήταν, εντάξει, τώρα κι όμως είναι βράχος ο Μαρινάκης. Εσείς έχετε στήσει, δεν σας ακούω και καλά ρεκόντα. Εσύ μιλάς. Εσύ και ο Τάκης και ο Άκης εκ των έσω θυμίσου την εποχή του Σαλιαρέλη. Να μην την αμείγουμε περισσότερα, εσείς ειδικά την έχετε ζήσει. Συνομήλικοι είμαστε, τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε. Ναι. Ναι. Δεύτερον. Μία χάρη θέλω σήμερα. Ναι. Όποιος Παναθηναϊκός παίρνει, μην τον κλείνεις, αλλά ρώτα τον για το βίντεο που έπαιξες, ναι. Για αυτό που είπε η Δέσποινα Παπαδοπούλου. Δεύτερον, ποια είναι η Καμπάλα, ομάδα που δεν υπάρχει στο ειδικό χάρτη, γιατί κάποιοι μιλάνε για την ιστορία του το 71, που η ιστορία εκείνησε και σταμάτησε. Ποια ιστορία. Τι άλλο να πω. Εγώ, παιδιά, το πρώτο ήθελα να τονίσω, σας ακούω καιρό, το πρώτο ήθελα. Η διοικητική σταθερότητα. Και κυρίως τα παιδιά στη Θήρα 7 και όλοι. Ο πρόεδρος αυτά μπορεί να βάλει και βάζει και είναι πολύ σημαντικό πρόεδρος εκεί που είναι. Αυτά τι άλλο να σας πω, παιδιά. Καλή επιτυχία. Είναι και κοιτάδες. Και είναι και Ολυμπιακός, εγώ παιδιά, άμα δεν ήταν Ολυμπιακός, δεν θα εξηγιόταν έτσι. Κάτσε ρε, ένα λεπτό. Ναι, άλλο. Πες μου, λάζει την κλώτσα, γάμισε με. Έστειψα, ρε. Τι έπαθε, ρε. Άσε να πω δύο κουβέντες, μα και πες. Λοιπόν, ξεκινάνε όλα από τον ότι είναι Ολυμπιακός. Εγώ πιστεύω, αν δεν ήταν Ολυμπιακός, δεν θα εξηγιόταν έτσι. Κι ας ήταν ο ίδιος άνθρωπος. Ίδιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Σωστό, ναι. Εσύ δεν τα λες. Ότι γεννιόμαστε Ολυμπιακοί, ναι, θα αυτοθεωρούσαμε τον λόρο. Ναι, δηλαδή, σας είπα ένα παράδειγμα για τον Αλαφούζο. Αυτός ήταν Ολυμπιακός πιτσιρικάς, πήγαινε με τον πατέρα του, δεν θυμάμαι το όνομά του, στο Καραϊσκά, στο Ρέντι και έπαιρνε φανέλες. Τώρα γίνεται Παναθηναϊκός. Μπορεί αύριο να γίνει. Αυτή δεν η σταθερότητα αρχίζει από το ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Ολυμπιακός. Ο προηγούμενος πρόεδρος ήταν Ολυμπιακός και ο Κοκκάλης. Και δεν ήταν για την τσέπη τους. Έτσι. Δεν ήταν για την τσέπη. Και έχει βάλει 100 εκατομμύρια μόνο σε φόρους. Στην εφορία έχει πληρώσει, παιδιά, 100 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει αυτό. Συγκρίνεται τα. Ο καθένας. Και ήρθε τώρα από τη Ρωσία.
στον ΠΑΟ. Ξέρεις, για να κρατέψει, πήγε τα έπια εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη με τα ουίσια. Θα χωρίσω την Ελλάδα στα δύο. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να φτιάξουν ποτέ τις ομάδες τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει για άλλο σκοπό. Ή να αγοράσουν κτίρια και να πούνε στην κυβέρνηση να πάρουν κανένα έργο, είτε για άλλους λόγους. Για τον ΠΑΟ δεν έχει έρθει αυτός ο Ιβάν. Ούτε ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος πάει και λέει: πάρτε τα λεφτά. Τι ξεφτιλίκι είναι αυτό, να αλλάξει τα κάγκελα, να αλλάξει καθίσματα, πάρτε χρώματα, να σα δώσω από ένα καπελάκι στο τέλος. Τι είναι αυτά, ρε. Και είστε Παναθηναϊκοί. Μπράβο σα. Οι αριστοκράτες. Όχι, τα ίδια λέγαμε. Τα ίδια θέλω να πω, Ρετάκι μου. Αλλή μόνο. Τι κάνουμε, πάμε σε γραμμές. Ναι, μπρος. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Ναι, Λάκης από Λάρισα, είχαμε μιλήσει προχθές. Μπράβο, Λάκη, λέγε. Για να πω τη γραμματικά και ορισμούς για τον καθένα. Πέρυσι... Λάκη, πέρυσι τέτοια εποχή ο Αλαφούζος πήρε 7 εκατομμύρια από τον Κουντούνι για να φτιάξει καλύματα στις Χερκίδες. Λάκη, χαμήλωσε την τηλεόραση τελείως να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Ναι. Για να μην ακούσει και εσύ και φωνή σου. Και έκανε μεταγραφές κάθε εβδομάδα. Και εντυπωσιαστήκαμε που βρήκε τα λεφτά. Με αποτέλεσμα φέτος να προσπαθεί να κάνει αυτά που είπε πέρυσι και προσπαθεί να βρει χρήματα ενώ δεν έχει. Δεύτερον, ο Σαββίδης έβαλε 10 εκατομμύρια να πληρώσει τα χρέη του ΠΑΟΚ για να πάρει να φτιάξει το λιμάνι Θεσσαλονίκης και τον υπόγειο διάδρομο από το Τελωνείο Καλαμαριά, το οποίο είναι πάνω από 100 δις. Αυτό παλεύει. Ορίστε. Και μετά θα τους πάρει 2-3 ποδοσφαιριστάς. Ναι. Α, μετά. Μετά. Μετά τα έργα. Να πάρουμε τα έργα. Χαρίσανε τον Γκίστ ενώ είχε τιμωρηθεί για ναρκωτικά. Ναι, ποιος? 48 ώρες πριν γίνει το αγώνας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πώς γίνεται να κρατάς ένα παίχτη με ναρκωτικά και να τον χαρίζεις 48 ώρες πριν γίνει το πρώτο? Άρα το ήξερες εκ των προτέρων και τον κράτησες. Τρίτον, έχει ένα καράγια πει στην Τρίπολη και το ονόμασε ο Βασιλακόπουλος, Βασιλακόπουλος γήπεδο. Όποιο γκρεμισμένο εργοστάσιο είναι, πάει και το ονομάζει Βασιλακόπουλος. Και δεν πήγε να τιμήσει τον Γκάλι. Ναι. Να πάει στον τελικό με τον Ολυμπιακό στη Σαραγώσα από τον κατήγγυλο Κόκαλης, να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό που πήρε από τη Βραζιλία παγκόσμιο κύπελο και τα δυο ευρωπαϊκά. Και αυτό θέλει να λέγεται αρχηγός ομοσπονδίας. Σωστό. Και είναι 20 χρόνια εκεί, και κορώνα στο κεφάλι μας. Και η Ελλάδα. Και να θέλει να γίνει πρόεδρος. Ναι, και δεν αφήνει τον Γκάλι να γίνει πρόεδρος. Οι δύο Έλληνες διαιτητές φυρίζουν στο πρωτάθλημα Τουρκίας και τους έχει τακτοποιήσει όλους. Ο Μπράντοβιτς ο μεγάλος, εάν πάει ο Χρυστοδούλος στη Βασκανία, μόνο σαν γυμνιστή θα κάνει μπάνιο. Δεν σε ψέματα. Γιατί φωνάζανε οι Ισπανοί κυρολίγκα μάφια και κυρολίγκα μάφια για τον Χριστοδούλου, δεν τα φωνάζανε. Οι δε παλιοί διαιτητέ να ψάξουν τα βιογραφικά, τα ονόματα που μας φάξαν έχουν κάνει εξοργικό των εκατομμυρίων στην πληρία τα ονόματα που μας φάξαν. Για να μην πω ονόματα, γιατί θα με κυνηγάνε. Δεν σε κυνηγάει κανείς. Δεν σε κυνηγάει κανείς. Το δε τελευταίο που θέλω να πω και να σας αφήσω, ο κύριος Πάτης που πήρε 6 αναπληρωματικούς του Παναθηναϊκού με 10.000 ευρώ το χρόνο τον έναν από την εφηβική έστησε ομάδα για Α1. Της Ιωνίας Βόλου, δεν λες. Ο Πάτης ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν 15 βαθμοί πίσω από τον ΠΕΟ και ως εκ θαύματος έχασε ο ΠΟΣ την άνοδο, αλλά βγήκε η νίκη Βόλου. Και ο ΠΟΣ βγήκε δήμαρχος στο Βόλο
και πήρε τους περισσότερους ψήφους που έχει πάρει δεξιός από το κουκουέ της Νέας Ιωνίας, δεν λέει τίποτε. Ωραία. Η ιδέα Κασαρία στην ΕΠΟ να φεύγει η ομάδα με να πηγαίνει γάμα εθνική και να παίρνει ο πρόεδρος 3,5 εκατομμύρια συνεχίζεται, δεν διορθώθηκε ακόμα νομοθετικά. Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Γεια σου κύριε Λάκα. Γεια σου Λάκα, ρε. Να σε καλά αγόρι μου. Λοιπόν, θυμήθηκα τώρα τον Γκάλι, το μεγαλύτερο παίκτη, έτσι, τουλάχιστον εκείνη την εποχή και τώρα μπορώ να πω. Μαζί με τον Σπανούλη. Πώς τον διώξανε τον Παναθηναϊκό. Το θυμάσαι πώς τον διώξανε. Εκεί με τον πολίτη ξανά παίζανε εκεί, δεν τον έβαζε μέσα να παίξει. Τον διώξανε και έφυγε. Ποιον τον Γκάλι. Που ο άνθρωπος είχε φρίξει τότε στη Σαραγώσα ή στο Ισραήλ που βρίζανε το. Που ήταν υπέρ της Μπανταλώνα υπέρ του Παναθηναϊκού. Και τους έβαλε χέρι, τους λέει καθίστε ρε βλάκες, σου λέει, ελληνική ομάδα είναι. Και ήταν τότε που φώναζε αυτό εκεί, που το κεφάλι μοιάζει με γουρονοκεφαλί μου, ρε, πώς το λένε, τον παίχτη, που μοιάζει το κεφάλι στην πεντάδα του Παναθηναϊκού τότε, στο Τελ Αβίβ, που μοιάζει με, θα το θυμηθώ, γουρονοκεφαλί. Μυριούνι! Με το Μυριούνι. Μυριούνις εκεί, κάποιοι άλλοι εκεί, έβριζαν τους παίκτες του Ολυμπιακού που αράγανε βολές εκεί ο Πάσφαγε. Ήταν υπέρ της Μπανταλώνα. Και τους έλεγε ο Γκάλης τι κάνετε εδώ ρε. Και μετά τον διώξανε και όπως τον διώξανε. Να πω να μην... Μπράβο Βασιλακόπουλε. Έλα. Άσχετα αυτό λέγεται. Λέει... Με αυτά που έχει κάνει στο μπάσκετ. Ναι. Εδώ η φίλη Βάσο ναι. Λέει για το τελικό δεν θα πείτε τίποτα για να ψυχώσετε τους παίκτες μας και αυτά. Έχουν γνώση Βάσο οι φυλάκες και οι παίκτες. Καταρχήν, τι να τους πούμε εμείς, τι νομίζεις, ότι ο κάθε παίκτης δεν ξέρει πώς έχασε και πώς στήθηκε για να χάσει ολόκληρος Ολυμπιακός για να κάνει τη μοναδική του ήττα. Δεν τα έχουν ζήσει, δεν ξέρουνε, δεν ξέρουνε με ποιους παίζουνε, δεν ξέρουνε ότι δεν θέλανε να παίξουνε και αυτοί σαν τους άλλους και τώρα ξαφνικά πήγανε και 600 άτομα στο ξενοδοχείο. Αύριο, λέει, γράφουνε τα 100%. Υπάρχουν 5.000. 300 γράφουνε. Τα 6%. Είδε. Εντάξει. Διάβασα εγώ 600 τον πρώτο ψεύτη. Τι τα πιστεύεις. Τι να κάνω. Εντάξει, είπε αυτό που διάβασα. Έσφαλα. Δεν έσφαλε. Μην πιστεύεις. Εδώ οι Ολυμπιακοί θυμάμαι ρε παιδιά πάμε στην Ευρώπη έξω με την ομάδα ποδοσφαίρου εννοώ και με την μπάσκετ. Αλλά την ποδοσφαίρου θα πω. Πάμε 10.000 στο Τωρίνο. Ναι. 10.000 στο Τωρίνο. 10 στο Μονακό. 5.000 λέγανε. Ναι. Και έχουμε κυριεύσει τα πάντα. Πάνε παγκοσμίω 300 άτομα, 1500. Κατάληψη λέει. 1500. Ναι. Η λογική λέει φτάσανε λέει 4 άτομα λέει πήραν ένα ταξί. Έλα, ρε, τι η λογική. Πήραν ένα ταξί 4 άτομα και αλλάξαν 4 χώρε και είναι η λογική. Εδώ θυμάσαι που είχαμε πάει στην Ελβηγία, είχαμε εισιτήρια μόνο να πάμε. Ναι. Στην Ελβηγία πήγα. Πού είχα δει άτομα. Μου είχε περάσει το μυαλό μου ότι πάει εκεί, αφού δεν έχω λεφτά να γυρίσω, θα μείνω εκεί. Ρε τι πω. Με τα χιόνια. Στην Ελβηγία πήγα. Τι ακαθόμαστε άλλο. Αυτά που κάνετε εσεί πιασάρικα, δηλαδή από άλλο τον Παύλο, δηλαδή αυτά που λέτε εσεί και τα έχετε και καμπάρι σα, εμά είναι συνήθεια. Όπου παίζει ο Ολυμπιακό, πάμε. Στην Ελβηγία, σα λέω εδώ υποφαινόμενοι, πήγαμε και είχαμε εισιτήρια μόνο να πάμε. Να γυρίσουμε. Πού στην Ελβηγία και άσε τι. Όχι στην Ελβηγία, πες το καλά στο Όσλο και μετά 100 τροχάει. 100 χιλιόμετρα από το Βόρειο Πόλο. Ναι, τροχάει μετά. Ποιο? Τροχάει. Τροχάει και λέω. Στο Όσλο πήραμε το τρένο. Στο Όσλο ναι. Πήραμε το τρένο. Στο Τροχάει ήταν. 15 ώρες τροχάει. Το γήπεδο που πέσαμε. Και τι τα λέτε δηλαδή και καλά, εμείς αυτά είναι τα συνηθισμένα μας. Τα λέτε ότι και καλά. Πω, πολλέ οι οπαδοί του πάω. Εκεί που είχα ταξιδέψει. Πού να έχετε ταξιδέψει. Στο Γουέμπλι πήγατε σε ένα παιχνίδι που πέσατε και τότε. Τώρα, το Γουέμπλι που λένε το έχουν για καμάρι τους. Ναι, τώρα μου γράφουν εδώ πέρα το έχουν για καμάρι. Ναι, βέβαια. Το κάτι τη βρωμιά τους, ναι, μωρέ. Τι να πούνε, ρε. Πού να παίρνει πάνω. Τι να πούνε. Σε καμιά διεκτική. Που τότε είχατε τολμήσει να πιάσετε στο σώμα σας το κουλαδρό και σας έδωσε λεφτά. Ψέμα. 1000%. 1.000.000%. Όπως ψέμα ήταν το πανό, το φιλάδι του Ολυμπιακού. Θα πούμε εμείς. Τι είναι αυτά, ρε, που λέτε. Που μας είχατε διώξει τότε η χουντική κυβέρνηση. Ναι. Κυβέρνηση. Η Χούντα μας είχε διώξει τότε Σιδέρη, Αργυρούδη, Περσίδη. Θα είμαστε μαζί τους. Ποιο με τη Λέρα θα είμαστε μαζί.
Ναι, και θα σηκώσουμε εμείς πανό. Αυτά του κόλλου που κάνατε, που βάζατε πάλι τα, που γράφατε τα πανό, όπως λέτε κάτι πανιά που νομίζετε ότι τα πήρατε και τα γράφετε μόνοι σας. Έτσι ακριβώς είχατε γράψει και το πανό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού μαζί σας, μια από τότε. Πώς δουλεύει το μυαλό σας στην πουστιά. Χρόνια, εκεί δεν μπορούμε να σας πιάσουμε. Ναι, άκου τώρα. Και πάτε και στο διάλογο που πήγατε με τις ζενέσες και τις στόματες. Ζενέσες δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τι είναι καλλιτικά. Ζενέσες, το S, το S, κόλλα το και με το άλλο S. Λοιπόν, προχωράω. 72, 1972, 1973, 1974, 3 χρόνια από τον Τάδο Πιακός. Πώς νικάγαμε την ομάδα, ομάδα του Γόλ. Ναι ρε Άκη, πώς νικάγαμε αυτό το Γόλ. Κάτσε ρε Άκη, το Γόλ πώς το νικάγαμε μωρέ. Το φιλακούδι, ναι ρε Άκη, το φιλακούδι πώς το νικάγαμε ρε αυτό το παίχτη ρε. Έλα. Ναι ρε Άκη. Που είχαν διαπρέψει. Το Αντωνιάδη, ρε, ποιος το πώς το νικάγαμε. Ούτε με κεκτημένη ταχύτητα από την Ευρώπη που ήρθανε μπορούσα να πάρει να πάρει. Ο Αργυρούδης του γονιού, στην 7, στη λεωφόρο σου απέναντι εκεί, απέναντι από εσάς εκεί που φωνάζετε, του σκάει την μπάλα κάτω από τα πόδια και του κάνει ένα σου του προς την αισθή του Παναθηναϊκού ήταν ο Κωνσταντίνου, εκείνος ο Κοντούλης που τότε και στο Καραϊσκάκη δεν ήθελε να παίξει με τον Δαβούρδη που φάγει τον γκολ. Ναι και... Λοιπόν και του βάζει στο γάμα. Το 0-1 στο λεωφόρο. Δηλαδή πώς την δηλαδή... είχαμε αυτή την μέρα που έπαιξε με τον Κρόιφ, ρε, και μου τον Άγιαξ. Ο κόσμος, δηλαδή μπράβο. Πιο μικρή. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, αυτή η υπερομάδα που πήγε και στο Γουέμπλεϊ την επόμενη χρονιά, από τη στιγμή που δεν πούλησε κανένα παίχτη. Ναι. Όλοι μείναν. Όλοι μείναν. Ποιο να πάρουν, ρε, ποιο να πάρουν. Που δεν πούλησε κανένα παίχτη, ρε παιδί μου, πήγε τώρα, δηλαδή με τη φιναλίστ. Δεν τη ζητήσανε κανένα παίχτη οι ομάδες του εξωτερικού που είδανε και τρίβανε τα μάτια τους. Που είχαν περάσει και τις πάρε... Να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος. Τα επόμενα 3 χρόνια πήρε double Ολυμπιακός από εκείνη τη χρονιά. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω ρε παιδί μου, τώρα να πάρει το Μπαρτσελόνα, ναι. Να το πάρει η Μπαρτσελόνα και τα επόμενα 3 χρόνια να το παίρνει η Λεβάντε. Με τα δεδομένα τα δικά σας. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ποιος Παναθηναϊκός εδώ λοιπόν. Μεταξύ, ένα χάλι και μισό. Όλο ο Παναθηναϊκός και έχετε Ευρώπη δεν έχετε παίξει πουθενά. Μόνο στο μπάσκετ. Αλλά εφέτος. Ναι, ναι. Τα απεμπολίσατε τώρα. Ναι. Δεν θέλετε να παίξετε. Με την καμπάλα μην... φύγανε. Με την καμπάλα παίξατε. Φύγανε. Του ελαστέχνη τα αθλήματα δεν θέλετε να παίξετε Ευρώπη. Δεν θέλετε. Είτε δεν έχετε λεφτά, είτε δεν έχετε και για τα λεφτά και για το μισιγά. Και να έτσι. Πληρώνουμε και να. Και μπουκατσί και από όλα και εισιτήρια. Και να μας πηγαίνουν και έτσι. Ναι. Και ο Ολυμπιακός. Εντάξει να μας πηγαίνουν εδώ τα παιδιά τα δικά μας οι Ολυμπιακοί που τους ξέρουμε. Ναι. Να μας μάθουν και οι ξένοι. Ναι, όπως η καμπάλα. Ναι, τις μάθανε. Έτσι. Και λέει που όποτε ξεμητήσουμε, ο κάθε επικραμμένος, όσο καιρό και να έχει να υπογράψει, μόλις θα βρει στην πλώρη τους, ο κάθε αγάμητος, την πιο αγάμητη ομάδα να βρείτε, ρε. Μόλις πέσει στην πλώρη σας, την πέσετε στην πλώρη της, θα δει χαρά στα σκέλια της. Με εσάς. Τι καμπάλα όπως και να λέγα. Αλλά κατά τα άλλα Παναθηναϊκός. Άρδε λαμπού. Παναθηναϊκός. Μες στο ψέμα και μες στην υποκρισία. Οι άλλοι ξαφνικά τι έγινε ρε. Θέλετε να παίξουμε κύπελλο. Που τα είχατε κάνει όλα τα να πούμε τον Υπουργό μαζί. 2 Ιουνίου θέλαμε. Να, 2 Ιουνίου, yeah. Όπως σας βολεύει. Να καθόλου να παίξουμε πια. Να παίξουμε τα νεύρα του, να παίξουμε με τον άθρο. Α δούμε πότε και θα. Και με τον Διντάκ. Ναι, πότε θα καπνίσει τον Διντάκ ή πότε θα γίνει καλά ο Μάνταλος. Ναι, έγινε, δεν πάτε τον μέσα. Ναι. Θα φάτε αύριο μια και μετά πάμε καλά, είπε η κοπέλα. Γιατί πήγαμε λίγο στον μπάσκετ. Ρε, θα φάτε αύριο μια ήττα. Θα φάτε και γκολ. Και δύο. Και δύο. Θα φάτε αυτά που αξίζετε σαν ομάδα. Εδώ σας έβαλε 3 γκολ την βαδιά, ρε. Ρε Γιάκο, πιάστε που είσαστε. Σας παράτησε ο άλλος επειδή ζήτησε λεφτά να κάνετε μεταγραφές, τον διώξατε. Ελάτε να διεκδικήσετε και πήγε στη Σεβίλη. Πού, στην Πέτη. Στην Πέτη πήγε. Και δεν πήγε με τα 2 εκατομμύρια που λέγανε ότι του ζήταγε. Έτσι. Στην Πέτη δεν εξεκατοστάθηκα πόσο είναι. Το συμβόλαιο που πιάστηκε κορόιδο από ό,τι είπε ο άνθρωπος σε μια ισπανική εφημερίδα που τον βάζατε και έλεγε κατά του Ολυμπιακού, λέει τι μαλακία έκανα λέει. Τι είναι αυτά είναι. Καλά να πάθει και αυτός το κάνει εξεπιλισμένος. Πώς το λένε, Πογγέτ, πώς το λένε. Εσύ, δηλαδή αυτό το χάλι, αυτό είναι ντροπή για τον καθένα, για τον κάθε είναι από κάτι άλλο. Πώς νομίζετε εσείς ότι αντιμετωπίζουν, σου φέρνω εγώ ένα παράδειγμα τον Μπέργκ. Πώς νομίζεις ότι σας βλέπει ο Μπέργκ, παραδείγματος χάρη.
Θα σου πω τι λέει στη γυναίκα μου. Ναι. Κάτσε εδώ που να τρέχουμε εδώ να με τους μαλάκες. Ναι. Θα κάνω μία δήλωση. Ναι, θα κάνω μία δήλωση. Θα λέει πω τι είπε πού και πού θα βάζω κανένα γκολ. Έχουμε τους μαλάκες εδώ πέρα. Θα με ταΐζουν, να μποτίζουν. Γιατί άμα πάει σε μια σοβαρή ομάδα και δεν προπονείται, δεν κάνει. Σου λέω εγώ τον Μπέρκ που είναι το στολίδι σας. Πού να πάμε να πούμε για τίποτα άλλο. Ζέκανε το στολίδι τους. Λοιπόν, να πούμε και ένα άλλο. Πριν πάμε σε διάλειμμα. Το 1908 ιδρυθήκατε. Λέτε, γιατί λέτε και τα 100 χρόνια. 1908, έλατε το 1908 πήγαινε, γιατί δεν έρχομαι. Λοιπόν, 1908 φοράγατε ροζ φανέλες. Το 24, τότε λεγόσασταν ΠΟΑ. Δεν υπάρχει αυτό το χρόνο. ΠΟΑ λεγόσασταν. Δεν ιδρυθήκανε. Όχι, βέβαια. Άρα, το 24 ιδρυθήκανε. Ψέμα. Ναι. Το 24. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει ιδρυθεί το 1895. Όχι, ούτε αυτό. Από το πυριακό σύνδεσμο. Με αυτή τη λογική λέω. Από το Λεωνίδα. Με αυτή. Μπράβο. Πάμε σε διάλειμμα. Θερμοπύλη. Να πούμε ότι είδαμε και τα πέναλτιάκη τώρα, ο Νικοπολίδης, την κολλάρα έβαλε. Τι πάλι αγάπη. Εκεί που φωνάζανε. Σηκώσε. Τι δουλειά έχετε με τα σηκώματα εσείς. Τι δουλειά έχετε. Μπορείτε. Βάλτε κανένα πρέκι εκεί. Με τα σηκώματα τα δικά σας. Άλλο με τα σηκώματα του άλλου έχετε δουλειά. Λοιπόν. Δηλαδή του άλλου του έφηβου. Αλλά τώρα με τα σηκώματα τα δικά σας, τι σηκώματα να έχετε. Έκανα ένα λάθος πινάκι. Είπα 72 το πήραμε εμείς. Ναι. Το ΙΑΚ το πήρε. Εμείς 73, 74, 75. Την επόμενη, ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε ακριβείς εδώ πέρα. Εγώ. Τρία πανωτά. Και τι ομάδα είχαμε τότε, ρε παιδιά, τι μεταγραφές είχε κάνει τότε αυτός ο μεγάλος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Σε καμία γραμμή, ναι, ναι. Ο Γούλα Ανδρής, ο μεγάλος πρόεδρος, να είναι πάντα εκεί ψηλά που είναι, να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Ναι, παιδιά, με ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Είχα πάρει την Παρασκευή για την εκδρομή στις 2 Ιουνίου για το Πόλο. Τέσσερις φορές σας πήραμε τηλέφωνο πίσω. Τέσσερις φορές μου λέει εδώ πέρα το παιδί. Και το Σαββάτο και τη Δευτέρα σας τηλεφωνήσαμε στο τηλέφωνο που αφήσατε. Ναι, πήρανε γιατί έλειψα, δεν ξέρω αν πήρανε. Είπατε πολλές μέρες. Λοιπόν, ακούστε, αύριο θα σας πω εγώ. Θα πάτε στα γραφεία του Ερασιτέχνη, όχι στο Καραϊσκάκι. Στην πλατεία Αλεξάνδρας. Ναι. Πλατεία. Στην πλατεία Αλεξάνδρας και θα σε ενημερώσουν εκεί. Για και θα γραφτείτε εκεί. Για την Αδική. Γιατί έχω πάει εκεί πέρα και μου λέει μόνο τα εισιτήρια δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε. Τώρα το ενημερώσαμε εμείς και θα σας ενημερώσουν και αυτοί. Όχι στο Καραϊσκάκι όμως. Όχι, ναι, κατάλαβα. Εκεί που είναι οι βάρκες από κάτω, στο εμπαρκείο. Εκεί, ναι. Που κουνιούνται οι βάρκες. Εκεί που είναι το Ερασιτέχνη. Ναι, είναι η ΠΑΕΚ από κάτω Ερασιτέχνης, κατάλαβα. Εκεί ακριβώς θα ξαναπάτε, είναι ενημερωμένοι τώρα. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, θα πάρω και εισιτήριο και για το πούλμαν. Ναι, για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και τα ξενοδοχεία. Λοιπόν, να πούμε την τιμή. Γεια σου φίλε μου, για αύριο πήγε να γραφτείς. Λοιπόν, η τιμή, παιδιά, να πούμε τώρα για αυτήν την εκδρομή. Γιατί γίνεται πανικός. Έχουν κλείσει ήδη τέσσερα πούλμαν. Υπάρχει ζήτηση, είναι, μέχρι τώρα έχουμε γύρω στα 600 εισιτήρια. Υπάρχει ζήτηση για άλλα 200. Πρέπει ο Ολυμπιακός, υπάρχει κινητοποίηση και μπορεί να βρεθούν πολλοί εξ απρόπτου. Έχουμε δώσει 550 εισιτήρια περίπου. Ναι. Είναι παραπάνω από τα 4 πούλμαν, γιατί υπάρχει αεροπλάνο, άλλος πάει με αεροπλάνο, άλλος πάει με το αυτοκίνητό του, άλλος πάει με βανάκι, άλλος πάει όπως θέλει. Με αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς. Μόνο με έχουμε δώσει 550 εισιτήρια, το λέω, γιατί 4 πούλμαν δεν είναι 550 εισιτήρια. Λοιπόν, και έχουν μείνει ελάχιστα. Οι μέρες τελειώνουν. Και είμαστε και stand-by να ζητήσουμε άλλα 200. Βέβαια, αφού υπάρχει ζήτηση. Για να ξέρετε τι γίνεται. Και μέχρι καμία εκδρομή σε όλο τον κόσμο, ομάδα πόλου, πόλο, δεν έχει κάνει τέτοια εκδρομή. Ομάδα. Δεν μιλάμε για εθνικές που πάνε στην Ολυμπιάδα. Να πούμε ότι η ομάδα πόλου των ανδρών του Ολυμπιακού είναι η μοναδική αίτητη ομάδα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Έτσι, μπράβο.
Θα τα λέμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες ομάδες έχουν αυτά τα αθλήματα που έχουν. Την άφηνε, τίποτα. Πάμε να μιλήσουμε. Πάμε στην Ευρώπη, λέτε, για Ευρώπη, λέω. Όχι για Ελλάδα. Μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός του μεγαλύτερο κόσμου. Εγώ θέλω να το λέμε η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Ομάδα είναι μία. Εμείς είμαστε αθλητικός οργανισμός. Είμαστε από τόσα, τόσα σωματεία. Ομάδα θα παρεξηγηθεί άλλη ομάδα. Όχι. Δηλαδή, άμα πεις για την ομάδα, ποια ομάδα. Ναι, ρε παιδί, με αυτό το σήμα έχει ένα σωρό ομάδες. Άλλο, γι' αυτό λέω αθλητικός οργανισμός. Ωραία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το δοξασμένο σήμα και τιμημένο και με αίμα πληρωμένο από παδούς της θύρας 7 αιώνια αθάνατη. Αθάνατη να είναι και να ξέρετε τι έχει κάνει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Γιατί τώρα δεν θέλω να πει. Και πάντα πάμε παραπέρα. Πάντα καλησπέρα. Έλα φίλε μου. Για αυτό το σήμα τι έχει κάνει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εμπρός. Α. Έπεσε η γραμμή, πάμε σε άλλη. Εμπρός. Λοιπόν. Α, να πούμε για το σετ του Παθναϊκού. Oh. Στο διάλειμμα πήγα να κάνω ένα τσιγάρο, τέλος πάντων. Μπήκα σε άλλο τα ρημάδια. Εντάξει, όχι, μην τα βρίζεις. Τα ηλεκτρονικά, τα λέω ρημάδια και τα φανερώνω πως θέλουν εκεί. Κατάλαβε γιατί δεν φταίει ρημάδια. Το μέσο. Ναι. Φταίει ο κάθε Ρουφιάνος που γράφει αυτό το μέσο. Ναι. Ναι. Ο πληρωμένος Ρουφιάνος. Ναι. Άλλο είναι κι άλλοι που είναι πατελονάκι. Κάνουν. Δεν τα λέω ρημάδια, τα λέω ρημάδια είναι αυτοί που τα γράφουν. Ναι. Α, μπράβο. Στοπ. Ακούστε. Hey. Τι λοιπόν. Λένε, του Παναθηναϊκού το site, το πανικό. Επίσημα, μπείτε μέσα. Μπείτε μέσα, δείτε. Μπείτε μέσα. Τα οποία προλαβαίνουν οι άλλοι εκεί και τα σβήνουνε. Ναι, αλλά κάποια μένουνε, δεν προλαβαίνουνε. Κάποια μένουνε, προλαβαίνουνε. Γράφουνε πολύ εναντίον. Και του λένε καλά αυτό και που λεφτά θέλετε, λέει. Ναι, τίποτα, να σου πω, μπείτε μέσα, τα δείτε. Όχι, λεφτά, λέει, θέλετε. Τελειώσει η εκπομπή, όχι τώρα. Το γήπεδο, αλλά θέλουμε και το γήπεδο δεν παίζει μόνο την μπάλα, θέλει και μεταγραφές. Λέει το πιο ιστορικό γήπεδο και τέτοια. Και γράφει ένας από κάτω και έχει τη μούρη του και πίσω το γήπεδο. Και γράφει ένας από κάτω, δεν τα υιοθετούμε εμείς. Όχι, δεν πέσανε. Ένα φίλο του Παναγού λέει: αυτό είναι του μαλάκα τη μούρη του, την έχετε βάλει. Δεν τα υιοθετούμε. Όχι, να τις έβεσαι τις πόλεις. Και άρα έχει γλιτώσει από τη φυλακή. Η τιμή άρχισε 535.000. Πόσο είπα, αυτό δεν υπάρχει. Και τώρα, μετά από λίγο, κάνε μια άλλη αναφορά στα λεφτά. Ναι. Είπανε γύρω στο εκατομμύριο. Δεν μιλάμε για λεφτά. Έχει περάσει τόση ώρα, κοντεύουν να κλείσουν. Ναι. Τέρμα. Λιρέτες. Δεν λένε σε τι νόμισμα. Από εδώ και πέρα τίποτα. Πείτε και το νόμισμα σε λιρέτες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Μηχανάκι. Όχι, είναι ο δίσκος. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, φίλε. Ναι, μια χαρά. Όχι, δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά, γιατί κάνει έτσι. Μ' ακούτε τώρα. Τώρα ακούμε. Ναι. Τι κάνετε, καλησπέρα, Βακίλης από Θήβα. Γεια σου, Βασίλη. Καρά. Ναι. Λοιπόν, μόλις έκλεισα εισιτήρια πρωί για σε, σας περιμένω όλους μέσα να γίνει χαμός. Πού, για να ξέρεις, για Πέμπτη. Για την Πέμπτη, ωραίος. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ένα ακριβές σκορ για αύριο. Αν το πέσω. Από το ακριβές σκορ που θα πω εγώ. Ο Ολυμπιακός θα νικήσει γιατί έχει την καλύτερη ομάδα. Αυτό ξέρω εγώ να σου πω. Άσα σκορ. Και δεν πρόκειται να. Και μόνο θα βάλει γκολ. Δεν πρόκειται να δεχτεί. Από και πέρα δεν θέλει μα σημαίνει να φάει. Θα παίξει νικητή διοργάνωση και θα τα πάρει όλα. Θα του σκίσουμε, δεν θα. Μάζεψε εκεί από την γειτονιά στα ακριβή σκορ. Μάζεψε τη λεφτά εκεί από την γειτονιά. Και πε την νικητή διοργάνωση. Τι. Η άφηξη του Ολυμπιακού στο ΣΕ την Πέμπτη, τι ώρα περίπου θα φτάσει. Στο ΣΕΡΑ, φίλε, νωρίς, γιατί δεν έχει σημασία αυτό, γιατί δεν έχει σημασία αυτό. Για να υποδεχτούμε την ομάδα, γιατί είμαι και από, είμαι παιδί από επαρχία και θα ήθελα να το... Έξι ώρα, έξι ώρα, ναι, άμα θες να τους δεις εσύ προσωπικά. Ναι, έξι ώρα. Ναι, άλλο, για σένα προσωπικά. Αλλά να πάει και αστυνομία και δεν είναι εύκολο. Μπορεί και να μην σε αφήσει. Δεν είναι εύκολο, αγόρι μου. Πήγαινε μέσα στο γήπεδο να την υποδεχτεί από κοντά, φωνάζοντα. Απλά. Άκου τώρα, πιο εύκολο να σου πω εγώ που επειδή ενδιαφέρεσαι για σένα. Να σου πω ότι πρέπει να κάνει. Πιο εύκολο είναι μόλις τελειώσει το παιχνίδι να περιμένει έξω από τα αποδυτήρια να δει έναν παίκτη παρά πριν. Πριν είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να μην σε αφήσουν και όλα. Εντάξει. Θα να μάθω λίγο τον τρόπο άμα γίνεται μετά το μάτς να κάτσουν ποτέ στο κάτω. Εντάξει, παιδιά, δε, άκουτε. Εύκολο. Αγόρι μου, κοίτα να δεις, πες μέσα στο γήπεδο να φωνάξει ο Ολυμπιακός και έστω
Τα... Πιο πριν σου λέω είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Όχι, δύσκολο σχεδόν δεν γίνεται. Δεν είναι. Και δεν είναι σωστό να πηγαίνουν εκείνη την ώρα άλλο. Ο κόσμος. Πάνε να παίξουν μπάλα εκείνη την ώρα, ναι. Πάνε να παίξουν μπάλα εκείνη την ώρα. Δεν είναι πια ο καθένας. Δεν γίνεται. Και για την ηρεμία της ομάδας δεν θα πάει κανείς. Εσύ τώρα, αν θες να πας να δεις κάποιους παίκτες στα ενταλήματά σου από κοντά, καλύτερα είναι να πας, επειδή ρωτάς εμάς και ξέρουμε κιόλας, να σου πούμε να πας μετά τη λήξη. Καλησπέρα. Του παιχνιδιού. Τι έφυγε ο φίλος. Γεια σας, ευχαριστώ. Να σε καλά, γεια σου, γεια σου. Να σε καλά. Γεια σου και έλα στο ΣΕΦ μεθαύριο. 3-0 θα νικήσουμε. Όχι μεθαύριο, και τις επόμενες μέρες. Τρεις νίκες θα κάνουμε. Α, καλησπέρα. Εκτός και ο Κόντας έχει άλλη γνώμη. Τι σπερπίβε, έχουν βγει διαιτές. Καλά, πάντα έχουν άλλη γνώμη αυτοί. Άστο. Α, έχουν, να, ναι, πάντα. Ναι, πάντα, αλλά το ξέρετε ότι θα έχουν άλλη λέω, γνώμη. Εγώ, μήπως φτιάξα. Αλλά το ξέρετε ότι θα έχουν άλλη γνώμη. Εμπρός. Είναι και το καλό παιδί που σταματάει. Λες και δεν έχουν σταματήσει άλλοι το μπάσκετ. Εμπρός. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Λέγομαι Τάσος, τηλεφώνω από Χαϊδάρι. Πολλά μπορώ να μιλήσω. Μπορείς Τάσο. Μπορείς Τάσο. Με εμάς μιλάς κατευθείαν. Τι ομάδα είσαι Τάσο? Ολυμπιακός είμαι. Έλα Τάσο. Πάμε Τάσο. Πες. Το λοιπόν, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζητάω. Ολυμπιακός είμαι. Πες Τάσο. Καμήλες στην τηλεόραση σου, άμα σ' ακούσα από τηλέφωνο, μην μπερδεύεσαι. Okay, έγινε, παιδιά. Ναι, τι ζητάς, πες. Θα το πει τώρα. Λοιπόν, το λοιπόν αυτό που θα ζητήσω τώρα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο και έχει να κάνει με την από αυτά τα ημέρα, από τη σειρά σε 7. Το λοιπόν, για να μην πολυλογώ, ήμουνα 10 χρονών τότε, στη θύρα 5 μαζί με τον πατέρα μου και τον θείο μου. Το λοιπόν, τελειώνει το μάτς, είπαμε να φύγουμε και φεύγοντας βλέπουμε το συμβάν εκεί πέρα που γινότανε. Με σηκώνει ο πατέρας μου στους ώμους, είχα γυρίσει, ήταν 2 χρόνια που ήμουν στην Ελλάδα γιατί έχω γεννηθεί στο εξωτερικό, στον Καναδά. Μου λέει ο πατέρας μου, τι βλέπεις, λέω, dad blood everywhere, τέλος πάντων, πηγαίνουμε κοντά. Και βλέπω τον πατέρα μου και τον θείο μου κορμίξανε κατευθείαν. Τώρα όλα αυτά γίνονταν στα 3 μέτρα μπροστά μου, εγώ 10 χρονών. Βοηθάγανε τα παιδιά να βγουν. Βγάζουμε τέλος πάντων ένα παιδί, το πάμε λίγο πιο πέρα, το συνεφέρουμε. Και το πηγαίνουμε, μας λέει μια χάρη και μας λέει: μπορείτε να με πάτε σπίτι. Το πήραμε σπίτι. Μάλλον στον Κορυδαλό γίνονται το πήγαμε, γιατί του πέρασαν και τόσα χρόνια. Το αυτό που ζητάω ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά αν ακούει αυτό το παιδί, γιατί ο πατέρας του είναι λόγω μιας ασθένειας που έχει, της άνοιας, τον μνημονεύει αυτό το παιδί και όλο τον ρωτάει για αυτό το παιδί κτλ. Αν ακούει αυτός ο άνθρωπος και θυμάται ότι δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και ένα παιδί 10 χρονών με μια πράσινη Citroën τον πήγανε σπίτι, και θέλει να επικοινωνήσει. Εντάξει. Να αφήσω κάποιο τηλέφωνο. Να πάρει εδώ, να πάρει εδώ και να αφήσει κάποιο τηλέφωνο και θα πούμε αν μας πάρει το παλικάρι. Εσύ ναι, και να προφανώς, δείξω να το αφήσω κάποια στιγμή κλείνοντας το τηλέφωνο να αυτό. Να σου πω. Αν πάρει εδώ το παλικάρι που λες και βλέπει την εκπομπή, εσύ προφανώς βλέπεις κάθε εκπομπή μας, θα το αναφέρουμε από εδώ και θα πούμε το όνομά σου πώς είναι. Τάσος λέγομαι. Από? Χαϊδάρι. Τάσος από Χαϊδάρι, πήρε το παιδί και άφησε το τηλέφωνο, επικοινώνησε μαζί μας, να σου δώσουμε το τηλέφωνο. Έτσι θα γίνει. Ωραία. Εντάξει, Τάσο μου. Το πράσινο το αμάξι το πουλήσατε ή το έχετε ακόμα? Το έχει πουλήσει τώρα. Να, το 81 λέξει. Ξέρω εγώ. 30 χρόνια. Είναι ο Βάτραχος. Είναι το παλιό αυτό το Βάτραχος, το Citroën. Αν θυμάται το παλικά, τώρα η ιστορία όλη με ότι σάσαμε σπίτι, βγήκαν οι γονείς σου, δύο γεροντάκια. Καταλαβαίνετε τώρα, το κρατάγανε πόση ώρα, αγκαλιές. Περάσαμε την ημέρα εκείνη. Εντάξει, τα σαρέ. Τώρα δεν κατάλαβα να αφήσω το τηλέφωνο. Όχι, εσύ δεν αφήσεις τίποτα. Όχι, άμα θα μας πάρει. Να θα αφήσει. Α, ωραία. Άντε, άστο. Λοιπόν, άκου τώρα. Τώρα που θα κλείσεις, δεν θα πεις τίποτα στον αέρα. Στο κοντρόλ. Τώρα που θα κλείσουμε εμείς από εδώ, θα σε καληνυχτήσουμε. Εσύ δεν κλείσεις το τηλέφωνο, θα μιλήσεις με τον κοντρόλ και θα αφήσεις το τηλέφωνο. Ωραία. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν θέλω να γίνει, αλλά μακάρι να γίνει κάτι. Μακάρι. Φίλε, θα βρεθείτε και να τον φέρεις
στο... Θα έχεις πακέτο την Παρασκευή. Θα τον φέρεις στην πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκη και τον δούμε κι εμείς. Έχεις πακέτο την Παρασκευή. Τι? Πακέτο σαν την εκπομπή την άλλη. Ακούς φίλε, Τάσο. Θα τον βρεις, εγώ πιστεύω, και θα τον φέρεις και την πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκη να τον γνωρίσουμε κι εμείς. Εντάξει, αυτό θα είναι τρομερή εικόνα αυτό, να. Εντάξει, θα σ' αρέσει. Και θα το φέρουμε και εδώ. Ναι, παντού. Έγινε. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσύ είναι, Τάσο μου. Γεια σας. Και να τα πω, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για τότε την πράξη που κάνατε. Ωραίο. Αυτό, τέλος πάντων. Έτσι, αυτή είναι η Ολυμπιακή οικογένεια. Έχουμε καλύτερο κλίμα και από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Που μιλάτε για οικογενειακό κλίμα και οικογένειες. Να τα βλέπετε, ξεστραβωθείτε. Εμπρός. Ναι. Καλησπέρα, γεια. Γεια σου, φίλε μου. Μάνος από Βουλιαγμένη, Ολυμπιακός, 45 χρονών. Γεια σου, Μάνο. Άμκα έχεις. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ναι. Μας κρατάτε παρέα, περνάμε πολύ ωραία. Για την ομάδα, τι να πω, έχουμε πάθει υπερκούπωση, έχουμε πάθει. Ακόμα... Άλλες έξι μας περιμένουν. Έξι. Όσο και να τα πείτε. Έξι. Υπερκούπωση, όλοι οι άλλοι έχουν πάθει υπερκούπωση, εμείς έχουμε πάθει υπερκούπωση όλες πολλές τις κούπες. Ναι. Και συνεχίζουμε, αγαπάμε την ομαδάρα μας. Και αυτά ήθελα να πω, παιδιά, να σας καληνυχτήσω, να σας δώσω τα χαιρετήματά μου και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είσαι καλά, παιδιά μου, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Που μας δίνει θέματα, ευχάριστα για την εκπομπή. Γιατί η εκπομπή του Ολυμπιακού είναι. Αυτά λέμε. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να πω κάτι, ότι επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι Παναθηναϊκοί που είναι άνθρωποι, έστω και λίγοι. Όχι, υπάρχουν, είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία. Καλύτερα, μάγκες μου, εσείς τέλος πάντων, να δώσετε εδώ για τον Κωνσταντίνο ό,τι έχετε, αντέχει το πορτοφόλι σας, 20 ευρώ, 30, ό,τι θέλετε. 5, 2, 5, ό,τι ναι. Παρά να τα δώσετε εκεί πέρα που σας γελάει ο άλλος. Αυτό είχα να πω. Τουλάχιστον εδώ θα έχετε και την ηθική ικανοποίηση. Ότι το παιδάκι θα γίνει καλά. Θα γίνει ένα άνθρωπο καλά. Θα χαρίσουμε μια φορά. Παρά να τα δώσετε εκεί, να αλλάξει το κάγκελο, το κάθισμα. Το οποίο θα έρθει ο Ολυμπιακός πάλι και θα πάνε πάλι αυτοί. Και απαταχυρωμένοι οπαδοί να το σπάσουν. Ναι. Το έχετε σπάσει, δηλαδή δεν μπορείτε. Που ελπίζω και εύχομαι να μην το κάνουν αυτή ποτέ. Αλλά φίλε, η ιστορία σε 10 μήνες το έχουν σπάσει δύο φορές. Σε 9 μήνες. Σε 9 μήνες. Σε 9 μήνες δύο φορές το έχετε σπάσει. Εμπρός. Γεια σου, παιδιά. Γεια. Γεια σου, φίλε. Από Πάτμο. Πάτμο. Έλα, ποιος, για πες. Κάτσε, δυσκόλυσα. Ο Γαβρί. Ένας από τους δύο πρέπει να θυμηθεί αυτό το όνομα. Έλα, το θυμάμαι. Ο Γαβρίλος. Μπράβο. Ο Γαβρίλος. Ο Γαβρίλος. Πώς. Ο Γαβρίλος. Τι είμαι. Ποιος είναι. Ο Γαβρίλος. Ο Αλές πάλι. Μπράβο, ναι. Ο Γαβρίλος από την Πάτμο. Μπράβο, ναι. Τι είπαμε. Τι κάνετε. Μια χαρά μας. Αύριο τελικά θα γίνει αυτός ο τελικός, θα γίνει. Έτσι είπανε, μέχρι τέτοια ώρα, γιατί το πρωί της συνδέσης πρέπει να αποφάσεις, ελπίζω να κατέβω. Όχι, θα γίνει ο τελικός. Δεν ξέρουμε. Θα γίνει. Ο Μάνταλος είναι καλά. Τι. Είναι, δεν είναι καλά, ο Μάνταλος θα γίνει ο τελικός. Αυτά που ξέρανε, δεν θα τα ξεχάσουν. Ναι. Για κάνουμε τώρα. Ωραία, για πες Γαβρίλε. Θα γίνει ντροπή, θα γίνει αυτή η ντροπή του τελικού. Του τελικού, δηλαδή που δεν έχει ξαναγίνει. Σε κάνα, είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο, για την Ελλάδα. Για τη δημοκρατία. Έτσι. Και αυτός που το αποφάσισε δεν θα πάει να δει τα χάλια του. Ναι. Τι, γιατί έτσι είπε ο κύριος Υπουργός. Θα σου πω εγώ για δεν πάει. Τέλος πάντων, ας θα τα πούμε ένα καιρό. Ας έγινε το παιχνιδάκι. Για λέγε. Τι να πω, τώρα αυτός αύριο τελικός είναι χωρίς κόσμο, χωρίς... αυτό είναι μνημόσυνο είναι αυτό, δεν είναι τελικός. Εντάξει, εγώ πιστεύω δεν αξίζει να μην έχει κόσμο μέσα. Δεν υπάρχει, είναι ντροπή ρε. Τι, να σηκώσουμε την κούπα τώρα χωρίς κόσμο. Δεν πειράζει, τι θέλουμε, την κούπα χωρίς κόσμο, μην τραγούμε. Να τη χαρίσουμε, θέλεις. Να τη σηκώσουμε, να ήταν να τη σηκώσουμε. Συμφωνώ σε αυτά που είπε. Και πριν τη σηκώσουμε, είναι ντροπή για την κάθε χώρα. Να μην έχει στον τελικό κυπέλλου της κόσμο. Αλλά αφού τροπή. Κατέληξε να γίνει έτσι, τι θέλουμε την κούπα Γαβρίλ. Όλες θέλουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα την αφήσουμε. Και
το που θα πανηγυρίσουμε. Ένα, θα μιλάω γιατί μπουκώνεται και δεν σας ακούω καθόλου. Εντάξει. Και την κούπα θα την πανηγυρίσουμε εκεί που πρέπει, με κόσμο δικό μας. Μετά. Στο Καραϊσκάκι. Α, μετά. Στο Καραϊσκάκι. Ναι, εννοείται. Αυτό είπα. Γιατί αφού δεν μας αφήνουν, ρε. Δεν βλέπει τι γίνεται. Εδώ θέλουν να καταργήσουν το ποδόσφαιρο επειδή δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Αυτό το βλέπεις, το παρατηρείς, βλέπεις τι γίνεται, τι θέλουν να κάνουν και ο υπουργός μαζί. Να καταργήσουν το ποδόσφαιρο επειδή ξέρουν ότι θα είναι μια ζωή στην τζαπού. Έτσι. Α, εν τω μεταξύ με είπες και Γαβρίλ προηγουμένως. Πώς έλεγε. Καλά, δεν είπαμε προηγουμένως. Ρίγα δεν είπαμε. Πώς από πέρυσι μιλάμε. Ο Ρίγας είναι, ρε. Τι Γαβρίλης. Έλα Παναγία μου, έλα. Αφού δεν μου λέει. Έλα ρε Ρίγα κι εσύ. Σε λέει 15 φορές Γαβρίλη. Άσε ρε φιλαράκο. Το με βγάζεις και λάθος. Και στη 16η. Το με βγάζεις λάθος. Και με, το Άκη, και με τον Άκη μιλήσαμε πέρυσι στο μνημόσυνο. Άκη, με θυμάσαι. Ναι, ο παλιωτελός μου που εκεί που με τους άλλους. Δεν πρέπει να είναι καλά. Ο καλά είναι. Λοιπόν. Άκη, με θυμάσαι. Ναι, πως δεν θυμάμαι. Άρρωστο με τον Ολυμπιακό. Α, μπράβο. Και με τον Τάκη μετά το μνημόσυνο στο Πόλο, με τον Βάζελο, τον Μπάσταρδο. Ωραία, 10 μπράβο. Δέκα φορές. 10 φορές, φίλε μου, σε λέω Γαβρίλο. Μικροφωνίζει, δε. 10 φορές. Γιατί? Και μου λες, ναι, Τάκη Γαβρίλο με λένε. Και τώρα μετά από μια δεν θα μου λες. Άμα σε έρθει αυτό το όνομα, τι να πω. Θα σου χαλάσω χατήρι. Όχι, δεν. Άμα σε έρθει αυτό το όνομα. Αγόρι μου, δεν έχω λάθος. Είμαι όχι, δεν κάνω που έλεγα. Ολυμπιακή. Α, καλά, εντάξει. Ρίγα μου, χαιρετίζω εδώ στο βαλέ. Γεια σου, Γαβρίλ. Γεια σου, όχι, ο Ρίγας παθεί. Είναι τελικά. Είναι ο Ρίγας. Ρίγα μου, λεβέντη μου. Απ' την Πάτμο. Έλα, λεβέντια. Ναι, άλλο λέω, τον έλεγα μισή ώρα, Γαβρίλο και Γαβρίλο. Πάει με το γάβρο, βέβαια. Το πάει του... Καλησπέρα. Το έλεγες τίποτα άλλο. Τελευταία γραμμή έχουμε. Άντε ρε. Δεν έχουμε. Τελειώσαμε. Α, να πούμε για το παλικάρι άλλη μια φορά, το υπενθυμίσουμε, ναι. Παιδιά. Πάμε και κλείνουμε αυτό. Τετάρτη κήπεδο, μάγκες. Το φορά και αύριο να είσαστε σε επαφή. Ξέρετε εσείς που και στα Facebook σε αυτά. Και θα δούμε τι θα γίνει μετά το παιχνίδι. Μάλλον για λοιπόν. Καραϊσκάκι μας βλέπω. Γεια. Καλό βράδυ. Γεια σας.